Ο ζαχαρώδης διαβήτης αποτελεί μια σύγχρονη μάστιγα που τα τελευταία χρόνια πλήττει σε σημαντικό βαθμό τα παιδιά και τους εφήβους. Πολλές φορές η είδηση ότι ένα παιδί πάσχει από διαβήτη προκαλεί μια βαριά ατμόσφαιρα στην οικογένεια, με τους γονείς να αναρωτιούνται σε τι έφταξαν ή μήπως κάτι δεν έκαναν καλά. Ο παιδίατρος διαβητολόγος του Παιδιατρικού Κέντρου του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Αμπάς Καντρέ, μας δίνει πολύτιμες συμβουλές για τα συμπτώματα με τα οποία εμφανίζεται ο διαβήτης, για τις επιπλοκές που έχει, για τους τρόπους πρόληψης και για το πώς η οικογένεια μπορεί να βοηθήσει ενεργά στη φροντίδα του παιδιού και στη διαχείριση του διασαχαρώδη διαβήτη. Κύριε Καντρέ, πού οφείλεται η εμφάνιση ζαχαρώδη διαβήτη στα παιδιά και ποιες επιπλοκές έχει? Ο διαβήτης τύπου 1 ή παιδικός διαβήτης δεν είναι άγνωστη η αιτιολογία. Υπάρχουν υποψίες ότι μπορεί να προκαλείται από ιώσεις, από το γάλα ή Ελλάδος ή κάποιες συντηρητικές ουσίες που πάντως είναι άγνωστοι προς το παρόν. Είναι απλώς υποψίες. Οι επιπλοκές που μπορεί να έχουν είναι επειδή η αύξηση του σαχάρου αίματος βλάπτει τα αγγεία και μακροπρόθεσμα, εάν δεν ρυθμιστεί καλά ο διαβήτης, μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα αγγεία. Άρα, μελλοντικά, μετά από πολλά χρόνια, μπορεί να έχουμε βλάβες στα μάτια, στα νεφρά ή και στις αισθήσεις που είναι στο διαβητικό πόδι. Πού οφείλεται η αυξημένη γλυκόζη αίματος στα άτομα με ζαχαρώδη διαβήτη? Η αύξηση του σαχάρου αίματος οφείλεται σε δύο πράγματα. Ή δεν, το πάνκριας ή τα β' κύτταρα που είναι στο πάνκριας δεν παράγουν ενσουλίνη, που είναι αυτό συνήθως στον τύπο 1 ή στο παιδικό διαβήτη, ή έχει μειωμένη έκρηση ή δεν είναι δραστική, όπως είναι στον διαβήτη τύπο 2, που συνήθως αυτό σχετίζεται και με την παχυσαρκία. Δηλαδή, ένας άνθρωπος παχύσαρκος βγάζει κάποια ενσουλίνη, αλλά δεν το αρκεί. Και υπάρχει αντίσταση στην ενσουλίνη, δηλαδή βγάζει αρκετή ενσουλίνη, αλλά δεν είναι δραστική. Και έτσι έχουν αποτέλεσμα την αύξηση του σαχάρου. Υπάρχουν κάποιοι παράγοντες κινδύνου που μπορούν να προκαλέσουν κάποια στιγμή διαβήτη στα παιδιά? Συγκεκριμένα όχι, αλλά όπως σας έλεγα προηγουμένως, είναι οι υποθετικές υποθέσεις, δηλαδή μπορεί να είναι κάποιες ιώσεις, αλλά προς το παρόν είναι άγνωστο. Πώς θα υποψιαστούν οι γονείς ότι το παιδί τους μπορεί να πάσχει από ζαχαρώδη διαβήτη? Τα συμπτώματα στον τύπο 1 ή στο παιδικό διαβήτη συνήθως είναι θορυβώδες. Δηλαδή, σε αντίθεση με αυτό που είναι στους ενήλικες, μπορεί κάποιος να έχει διαβήτη πολλά χρόνια και να το ανακαλύψει τυχαία πηγαίνοντας στον οφθαλμίατρο για να δει τα μάτια. Στα παιδιά, ο διαβήτης αρχίζει, μάλλον η αιτία για αρχική είναι ότι τα β' κύτταρα στο πάνκριας καταστρέφονται με έναν μηχανισμό που ο ίδιος ο οργανισμός βγάζει αντισώματα και καταστρέφει αυτά τα κύτταρα. Και όταν τα περισσότερα, πάνω από 80% έχουν καταστραφεί, αρχίζουν τα συμπτώματα. Συνήθως έχουμε σύντομο, δηλαδή οι οικογένειες που έρχονται, τα παιδιά που έρχονται και τα διαγνώσκουμε, συνήθως μας αναφέρουν 2-3 εβδομάδες πριν άρχισε το παιδί να πίνει πολύ νερό, δηλαδή διψάει, να πηγαίνει συχνά τουαλέτα, η λεγόμενη πολυορία, να έχει χάσει βάρος και να νιώθει κουρασμένο. Αυτά είναι τα... ένα άλλο, ένα παιδί που έχει κόψει, δηλαδή δεν κάνει ώρα τα βράδυ, έχει έλεγχο των σφιγκτήρων και απότομα αρχίζει και βρέχεται το βράδυ στον ύπνο του. Εκεί να το ψιαστούμε. Άρα, ένα παιδί που πίνει πολλά υγρά, έχει χάσει βάρος, πηγαίνει συχνά τουαλέτα ή αρχίζει και βρέχεται το βράδυ. Αυτό είναι οι υποψίες.
Μπορεί μια απλή ίωση η οποία δεν έχει αντιμετωπιστεί σωστά να πυροδοτήσει τον ζαχαρόδι διαβήτη? Σε ποιο στάδιο της ίωσης αυτής είναι επικίνδυνο? Μία λίμωξη, οποιαδήποτε λίμωξη ή διαβήτη μπορεί να φέρνει στην επιφάνεια μία διαδικασία που έχει αρχίσει εδώ και κάποιους μήνες. Καταλάβατε. Δεν είναι η ίδια η ιτία, απλώς το φέρνει στην επιφάνεια. Γιατί μία λίμωξη αυξάνει τα επίπεδα του σαχάρου και έτσι έρχεται στην επιφάνεια. Δηλαδή τα συμπτώματα έρχονται πιο γρήγορα. Με ποιον τρόπο κάνετε εσείς τη διάγνωση εργαστηριακά? Εργαστηριακά, μία απλή μέτρηση σαχάρου αίματος με ένα μηχανάκι, ανά πάσα στιγμή, σε οποιοδήποτε άτομο, ανεξαρτήτως ηλικίας, αν έχουμε μία μέτρηση πάνω από 200 μιλιγκράμμ ανά 100 ADL, έχει διαβήτη. Είναι τα συμπτώματα που μας οδηγούν σε αυτά, ή σάχαρο νηστείας πάνω από 126 σημαίνει έχεις διαβήτη. Ποιοι είναι οι τρόποι θεραπείας του ζαχαρόδι διαβήτη? Τη στιγμή που στον παιδικό διαβήτη, τον διαβήτη τύπο 1, το σώμα, ο οργανισμός δεν παράγει ενσουλίνη, άρα είναι μία. Είναι ενσουλινθεραπεία. Και ευτυχώς υπάρχουν καινούριες ενσουλίνες που μιμούνται κατά κάποιο τρόπο τον οργανισμό. Άρα έχουμε την ενσουλίνη, μπορούμε να την δώσουμε σε το λεγόμενο εντατικοποιημένο σχήμα με 4 ενέσεις την ημέρα. Ή βέβαια τώρα μπαίνει και η τεχνολογία στη μέση με τις αντλίες ενσουλίνες. Υπάρχουν τρόποι να προλάβουμε το διαβήτη στα παιδιά? Δυστυχώς μέχρι τώρα όχι. Υπάρχουν κάποιες εξετάσεις που μπορεί κανείς να ελέγχει αν υπάρχουν ήδη τα αντισώματα που ανέφερα που έχουν αναπτυχθεί και τέτοια, αλλά δεν είναι ο κάθε άνθρωπος, κάθε παιδί που έχει αντισώματα θα πάθει διαβήτη. Γι' αυτό δεν υπάρχει. Ένα παιδί το οποίο είναι υπέρβαρο κινδυνεύει να πάθει διαβήτη. Ναι. Αυτό, ναι, μπορεί να πάθει τον τύπο 2 διαβήτη και δυστυχώς αυτή είναι η νέα μάστιγα. Παλιότερα ο τύπο 2 διαβήτης, δηλαδή των ενηλίκων, ήταν πάνω από 40-50, σε ηλικίες πάνω από 40-50 ετών. Τώρα μπορεί κάποιος έφηβος, παχύσαρκος, αυτά να πάθει διαβήτη. Σημαίνει ότι δεν αρκεί η ενσουλίνη του. Είναι τύπο 2, δεν είναι τύπο 1. Στην ουσία δηλαδή η κακή διατροφή, η έλλειψη άσκησης και η καθιστική ζωή πυροδοτούν την εμφάνιση διαβήτη. Πυροδοτούν ή τουλάχιστον μπορεί κάποιος έφηβος να είναι παχύσαρκος και τέτοια, να του κάνεις έλεγχο να είναι φυσιολογικό, αλλά επιταχύνει. Μπορεί αντί να το πάθεις στα 50-60 να το πάθεις στα 30. Κύριε Κατρέ, ο διαβήτης είναι κληρονομικός? Ο διαβήτης τύπο 1 ή ο παιδικός διαβήτης δεν κληρονομείται. Αλλά υπάρχει μία προδιάθεση για να πάθει κανείς τύπο. Ενώ ο διαβήτης τύπο 2 ή των ενηλίκων κληρονομείται. Και ειδικά, παραδείγματος χάρη, αν έχει κάποιος τους δύο γονείς ή κάποιον γονιό που έχει διαβήτη τύπο 2, πιθανότατα, ή αν δεν προσέχει και είναι παχύσαρκος, πιθανότατα θα πάθει διαβήτη. Ποιος είναι ο ρόλος των γονέων από τη στιγμή που γίνεται η διάγνωση του διαβήτη? Ο ρόλος των γονέων είναι βασικός, ο ρόλος της οικογένειας. Βασιζόμαστε στην πολύ καλή εκπαίδευση του ίδιου του παιδιού και του περιβάλλοντος του, δηλαδή των γονέων, ακόμα και των γιαγιάδων, των παππούδων και τέτοια. Γιατί η διαδικασία είναι πολύ μεγάλη και η καλή εκπαίδευση μας βοηθάει το να έχουμε τον καλύτερο έλεγχο. Και αυτό, ένας καλός έλεγχος του διαβήτη ελαχιστοποιεί ή αποκλεί καθόλου τις επιπλοκές, μελλοντικές επιπλοκές. Κύριε Καντρέ, ένα παιδί που πάσχει από ζαχαρόδι διαβήτη μπορεί να συνεχίσει να κανονικά το ρυθμό της ζωής του? Μπορεί δηλαδή να πηγαίνει στο σχολείο, μπορεί να παίζει, μπορεί να κάνει οποιαδήποτε δραστηριότητά του?
στα παιδιά που εξετάζουμε, τους εκπαιδεύουμε πολύ καλά πώς να αντιμετωπίζουν τα συμβάντα. Μία καλή εκπαίδευση όσον αφορά τη διατροφή, την υγιεινή διατροφή, μία ψυχολογική υποστήριξη. Πρέπει να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες των συνομιλίκων τους. Δηλαδή, ο διαβήτης είναι τρόπος ζωής. Δεν είναι εμπόδιο για οποιοδήποτε σχέδιο στην ζωή τους, ας το πούμε. Δεν θα είναι εμπόδιο για την πρόθεση του μέλλον τους. Ναι. Από την εμπειρία που έχετε μέχρι τώρα με την καθημερινή σας επαφή με τα παιδιά, μπορείτε να μας πείτε πώς αντιμετωπίζουν τα ίδια τα παιδιά την πάθησή τους? Οπωσδήποτε είναι ένα σοκ και για το ίδιο το παιδί, η μία διάγνωση διαβήτη για το ίδιο το παιδί και για την οικογένειά του. Αλλά πιστεύω με την υποστήριξη, την ιατρική και την ψυχολογική υποστήριξη που έχουν, μετά από ένα χρονικό διάστημα το δέχονται. Υπάρχει μία φάση που είναι άρνηση, μετά κάπου κατάθλιψη, μετά αποδοχή. Είναι και στους γονείς και στα παιδιά. Και το ζούμε πολύ συχνά. Σημειωτέων ότι ένα παιδί με διαβήτη πρέπει να αντιμετωπιστεί από ομάδα. Δεν είναι μόνο ο γιατρός, είναι διαιτολόγος, είναι ψυχολόγος, είναι η νοσηλεύτρια που είναι εκπαιδευμένη στο διαβήτη, η εκπαιδεύτρια διαβήτη, έτσι λέγεται, και έτσι είναι ομαδική δουλειά. Και βασίζεται πάρα πολύ στην εκπαίδευση. Η καλή εκπαίδευση μας εξασφαλίζει ένα καλό, έναν καλό έλεγχο, μια καλή ρύθμιση και να αποφύγουμε τις εμπλοκές. Ποιες προοπτικές υπάρχουν για την θεραπεία του διαβήτη επιστημονικά, ποιες είναι οι ιατρικές εξελίξεις στον τομέα αυτό? Τα τελευταία 10-20 χρόνια έχουν γίνει πολύ μεγάλη πρόοδη. Υπάρχουν πολλές έρευνες για τομείς. Αυτό που είναι πολύ, μάλλον σύντομα θα υπάρχει στα επόμενα 1-2-3 χρόνια, είναι το τεχνητό πάνκρεας. Δηλαδή, είναι η αντλία ενσουλίνης, συστήματα καταγραφής σαχάρο, και έτσι όταν αυτά επικοινωνούν, δηλαδή το σύστημα καταγραφής με την αντλία, θα υπάρχει το τεχνητό πάνκρεας. Δεν χρειάζεται η παρέμβασή μας. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι η μεταμόσχευση νησιδίων ή β' κυττάρων του παγκρέατος. Και ο τρίτος που έχει σε πραγματικό επίπεδο είναι αρκετή πρόοδος, είναι η μεταμόσχευση βλάστου κυττάρων, τα stem cells. Και πιστεύω στα επόμενα χρόνια, δεν μπορώ να σου πω ένα ρυθμό, ότι αυτά θα επιτευχθούν όλα. Υποθέτω ότι αυτές οι περιπτώσεις θα είναι για βαριά περιστατικά ζαχαρωδή διαβήτη. Όχι, προς το παρόν το τεχνητό πάνκρεας είναι για όλα. Είναι και για ένα παιδιά και ακόμα και σε βρέφη μπορεί να εφαρμοστεί. Σε όλα τα παιδιά μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Τα άλλα είναι πράγματι σε πραγματικό. Δηλαδή έχουν δοκιμαστεί στο Καναδά και σε κάποια άλλα κέντρα που συνεργάζονται μεταξύ τους σε βαριές περιπτώσεις μεν, αλλά είναι ελπιδοφόρα. Σας ευχαριστούμε πολύ, γιατρέ. Κι εγώ ευχαριστώ πολύ.